Ε, για το Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε στους επιστήμονες για τα εμβόλια mRNA. Το Νόμπελ λοιπόν πήρανε Σόπαρε, μα, Κάταλιν μας... Λι... Μα, Κάρικο μας τσιπάκια με αυτά. και Ντρου Βάισμαν. <laughs> απονεμήθηκε το βραβείο το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής του 23 για την έρευνά του σχετικά με την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων mRNA κατά, του, κατά της COVID-19. Είναι καλή. Είναι... Οι επιστήμονε, άμα κάτι και ασχοληθεί με αυτά. Είναι 68χρονη Κάταλιν Κάρικο από την Ουγγαρία και ο 64χρονο Ντρου Βάισμαν είναι Αμερικανό γιατρό. Αν κάτσει, το Βάισμαν είναι. Το, το, το man είναι εβραϊκή καταγωγή. Ε, Αμερικανό προφανώ εβραϊκή καταγωγή. Ε, άμα κάτσει λίγο να ασχοληθεί με αυτά τα εμβόλια, θα δεις ότι οι επιστήμονε και τα κέντρα που δουλεύουν πάνω σε αυτά είναι, πολύ, είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσουν εμβόλιο για τον καρκίνο. Όχι για όλε τι μορφέ. Αλλά για κάποιε. Αλλά μορφέ. Μακάρι. Είναι... Και τότε να δω αυτοί που καταργιόντουσαν τα mRNA εμβόλια. Ναι. Αν θα. Ναι. Αν θα... θα κάνουν αυτά τα εμβόλια ναι. για, να... για να σωθούν. Πάμε σε σύντομη.